Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχει γίνει μια σειρά, μια αλυσίδα τουρκικών κινήσεων που δείχνουν τις προθέσεις της Άγκυρας για αύξηση της επιθετικότητάς της στο Αιγαίο, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι απολύτως ξεκάθαρα με τη δημιουργία δευτέρα Ταξιαρχίας Καταδρομών απέναντι από τα νησιά μας, μια ανάσα από τα σύνορά μας με τη δημιουργία παρανόμων βάσεων αεροπορικών και ναυτικών στην Κύπρο με την αποστολή νέων πιο σύγχρονων αντιαεροπορικών στη Λιβύη νοτιοδυτικά μας και τώρα φυσικά όπως σας είπα και χθε, με την βάση την αεροπορική του Ντάλαμαν που από προκεχωρημένη βάση έγινε κύρια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια δωδεκανήσων συμπλέγματος με γης της Κύπρου. Τώρα όμως το επόμενο βήμα σύμφωνα με καταγγελίες από έγκυρο δημοσιογράφο ο οποίος πραγματικά είναι ένας δίκαιος άνθρωπος, είναι ο Τούρκος Αμπτουλάμπος Κιούρτ, ο οποίος έχει ξεφύγει από τον Ερντογάν και τις φυλακές του και βρίσκεται αυτοεξόριστο στη Στοκχόλμη και το Nordic Monitor, μια εξαίρετη ιστοσελίδα, μιλάει για την τοποθέτηση από τον Ερντογάν επικίνδυνου στρατηγού, ανθρώπου του Ερντογάν, ο οποίος είναι και άσος των μυστικών επιχειρήσεων, είναι ο Ερφάν Οσέρτ, και τοποθετήθηκε διοικητή της τετάρτη Τουρκικής Στρατιάς του Αιγαίου ονομάζεται τώρα και είναι σαφής ο στόχο η επιθετική της διάταξη και η, μεγάλη, η μεγαλύτερη στο ΝΑΤΟ αποβατική της συγκέντρωση απέναντι από τα νησιά μας που δεν οροδεί η Τουρκία να ζητά να τα αφήσουμε και αφύλαχτα. Λοιπόν, ο Nordic, το Nordic Monitor και ο κύριος Μποσκιούρτ γράφουν ότι αυτή η στρατιά του Αιγαίου ιδρύθηκε το 1975 εναντίον της Ελλάδος και διατηρείται εκτός της ολοκληρωμένη στρατιωτικής δομής του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει λέει να ανησυχήσει και σηματοδοτεί δυνητικά ανησυχητικές εξελίξεις στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Άγκυρας με την Αθήνα. Ο στρατηγός ο έχει επιλεχθεί συχνά από τον Ερτογάν για την εκτέλεση μυστικών επιχειρήσεων για την προώθηση των πολιτικών στόχων του Τούρκου Προέδρου ε, και αυτοί οι στόχοι λέει μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται απαραίτητα με τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας της Τουρκίας αλλά εξυπηρετούν στενότερους πιο τοπικούς στόχους του Ερτογάν. Ε, λοιπόν αυτό κάνει το στρατηγό ΖΕΡΤ μια δυνητικά επικίνδυνη φιγούρα που είναι διατεθειμένη να αναπτύξει τουρκικά στρατιωτικά μέσα για την ενίσχυση του καθεστώτος Ερτογάν και την αύξηση του πολιτικού του κεφαλαίου έτσι ο Ερντογάν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό ή για διαπραγματεύσει με ξένου εταίρου. Δηλαδή, ξεκάθαρα, ε, αυτό ο στρατηγό είναι σύμφωνα με τον κύριο Μποσκούρτ, όργανο του Ερντογάν και φυσικά ε, λόγω των ικανοτήτων του και όσων ε, και του βίου και τη πολιτεία του τη στρατιωτική. Ε, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος εφόσον έχει εκτελέσει μυστικές υπηρεσίες τουλάχιστον σε Λιβύη και Αζερβαϊτζάν έχει συντονίσει μυστικές υπηρεσίες παρακολούθησης εναντίον Νατοϊκών στρατευμάτων που ε, σταθμεύουν στην Τουρκία παρακολουθούσε Αμερικανούς αξιωματούχους που βρισκόντουσαν σε τουρκικό έδαφος και έπαιξε βασικό ρόλο στην εκαθάριση δεκάδων χιλιάδων αξιωματικών οι οποίοι ήταν φιλοδυτικοί από το στρατό. Ξέρετε, ως γιουλενιστές, επίδοξοι πραξικοπηματίες του 2016, μέλη του ΠΚΚ, προσέβαλαν τον Ερντογάν, αυτές είναι οι τέσσερις κατηγορίες που κρατούν στη φυλακή χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους ή φυλακισμένου συναδιώκονται. Ο ίδιος διεξήγαγε επιχειρήσεις πληροφοριών με στρατιωτικά μέσα για την υποστήριξη της του Ερντογάν και αυτή η τοποθέτηση, ε, ξεκάθαρα λαμβανόμενη φίλες και φίλοι υπόψη, ε, η διάταξη της επιθετικής στρατιάς εναντίον των νησιών μας και των μέσων που η στρατιά αυτή διαθέτει, σε συνδυασμό με την ετερα ταξιαρχία που σας είπα και την αεροπορική βάση του Ντάλαμαν, συνιστούν θανάσιμο κίνδυνο, τον οποίο η Ελλάδα για να μπορέσει να βγάλει αυτή τη θηλιά που πάει να σφίξει το λαιμό του Ερντογάν είναι η δημιουργία ισχυρή αεροναυτική δυνάμεως του ελληνισμού στην Κύπρο για να σπάσουμε αυτό που δοκιμάζει ο Ερντογάν να κάνει. Μια ισχυρά αεροναυτική δύναμη με ενισχυμένη παρουσία όπως ήταν άλλωστε και παλιότερα της Ελλάδος με τη μεραρχία Μενέλαος θα μπορούσε ανα πάσα στιγμή να σπάσει τον αποκλεισμό του Ερτογάν που δεν είναι μόνο του Ερντογάν είναι της τουρκικής πολιτικής <coughs> ε, να σας πω τι λέει ο κύριος Μποσκούρ και το Nordic Monitor ε, ότι όσον αφορά την Ελλάδα ο στρατός του Αιγαίου έχει ο, ιστορικά οριστεί ως κύρια στρατιωτική δύναμη με εξουσία να αναλαμβάνει τη διοίκηση άλλων στρατιωτικών μονάδων και περιουσιακών στοιχείων και εδώ θα σας πω για ένα από τα μυστικά ε, οι περισσότεροι ξέρουν το σχέδιο Βαριοπούλα που είχε αποκαλυφθεί, το σχέδιο της Τουρκίας με την κωδική ονομασία Μπαρ από το όνομα του, ε, του ναβάρχου του πειρατή Εξωμότη, δεν ήταν Τούρκος, Τούρκεψε, Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και η Τουρκία σε αυτό το σχέδιο οραματίζεται κεντρικό ρόλο για τη στρατιά του Αιγαίου, το σχέδιο αυτό περιγράφει καθαρά έλεγχο του στρατού επί των ειδικών και αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων για να εξαπολύσουν επιθέσεις με μια συγκεντρωτική διοίκηση όλων αυτών πολεμικού ναυτικού, πολεμικής αεροπορίας, ειδικών δυνάμεων και στρατιάς του Αιγαίου εναντίον των ελληνικών νησιών αλλά και της υπηρετικής ελληνικής επικράτειας. Ο στρατηγός λοιπόν αυτός έχει προαχθεί από τον Ερντογάν σε σειρά θέσεων έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Λιβύη εναντίον του λιβικού στρατού και λαού αναπτύχθηκαν τζιχαντιστέ μαχητές από τη Συρία στη Λιβύη οι γνωστοί Σύριοι μισθοφόροι φανατικοί για να υποστηρίξουν τους φιλότουρκους της Τρυπόλεως. Εστάλησαν υπό την ηγεσία του στρατηγού ΣΕΤ τα BMC, τα θωρακισμένα οχήματα, TB2 Bayraktar, μη επανδρομένα αεροσκάφη, 16-18 χιλιάδες Σύριοι μισθοφόροι φανατικοί, οι Τούρκοι στρατιωτικοί διοικητές τους, παρουσιάζονται ως σύμβουλοι αλλά εστάλει και ισχυρά δύναμη του τουρκικού στόλου από 6-7 φρεγάτες που βομβάρδισε το λιβικό στρατό από τη θάλασσα. Αυτή ήταν η κατάσταση στη Λιβύη και η εμπλοκή του στρατηγού. Επίσης έχουν αποκαλυφθεί αντίγραφα διαβατηρίων που έχει δημοσιεύσει το έγκυρο Al Marsad το 2019 που αποκάλυψε ότι ο Σέρτ και οι συνεργάτες του κατήφθηναν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις επί του εδάφους. Είχα αναφερθεί σχετικά στις εκπομπές που κάναμε για τη Λιβύη, φτάναμε και τις 6-8 την ημέρα, περιγράφοντας τον ηρωικό αγώνα του λιβυκού λαού εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Λοιπόν, έτσι έχει ανελιχθεί ο στρατιγός ο πραγματικά είναι επικίνδυνος, και φαίνεται ότι ο Ερντογάν σχεδιάζει νέα στρατηγική εναντίον της Ελλάδος με τις κινήσεις τις τελευταίες όλες που σου είπα και στις ικανότητε του περιλαμβάνονται και οι μυστικές επιχειρήσεις με δυνητικό στόχο όπως λέει το Nordic Monitor την ίδια την Ελλάδα. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Επίσης δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.